Γεια χαρά σε όλους. Λοιπόν, τι είναι καλύτερο από το να βγει μία ταινία από το αγαπημένο σου franchise που να έχει μέσα τον αγαπημένο σου ήρωα? Να βγουν τρεις ταινίες με αυτά που μόλις προείπα και να είναι και καλές. Το MCU λοιπόν, το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να ολοκληρώσει όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά 7 ολόκληρες τριλογίες. 7 τριλογίες που άλλες ήταν πάρα πολύ καλές, άλλες ήταν απλά καλές, άλλες σώθηκαν στο 90 και άλλες, όσο πέρναγαν τα χρόνια, έπεφταν και πιο βαθιά στο μούρκο. Πάμε λοιπόν σήμερα να κατατάξουμε τις MCU τριλογίες. Το τονίζω, μην γράψει κανένας πού είναι οι ταινίες Spider-Man του Sam Raimi, Θωμά. Τις MCU λοιπόν τριλογίες από την χειρότερη προς την καλύτερη, πάντα μέσα από τα δικά μου μάτια. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου πω, εάν είσαι καινούριος ή καινούρια στο κανάλι αυτό και σου αρέσει εδώ η φασάρα μας ή παρέα τέλος πάντων που έχουμε φτιάξει, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να σου πω να μείνεις μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί εκεί θα κληθείς μετά εσύ να κάνεις αυτό που θα κάνω κι εγώ, δηλαδή. Να βάλεις όλες τις τριλογίες του MCU από τη χειρότερη προς την καλύτερη. Ξεκινάμε! Νούμερο 7. Ant-Man Trilogy. Η χειρότερη τριλογία του MCU με διαφορά κιόλας. Την πρώτη ταινία Ant-Man που κυκλοφόρησε το 2015, για κάποιο λόγο δεν την είχα δει στο σινεμά, ίσως γιατί δεν με εντυπωσίαζε ποτέ ο ήρωας Ant-Man, ίσως και όχι, τέλος πάντων σημασία έχει ότι την είδα μήνες μετά στο σπίτι μου και θυμάμαι ότι είχα εντυπωσιαστεί πολύ θετικά. Γιατί παιδιά, το πρώτο Ant-Man είναι ναι μεν κάτι απλό, αλλά για μένα είναι η απλή συνταγή της επιτυχίας της Marvel. Δηλαδή, ένα ανάλαφρο σενάριο, αλλά ταυτόχρονα όχι και ηλίθιο, με έναν κακό που έχει ένα ξεκάθαρο κίνητρο για όλα αυτά που κάνει, με πολύ ωραία εξέλιξη χαρακτήρων, έξυπνο χιούμορ, μέχρι εκεί. Μια χαρά μας φτάνει. Έχει και ένα, να το πω, default love story που υποβόσχει καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, ρε παιδί μου, και καταλήγει με τον Scott Lang να ρουφάει την κόρη του Dr. Hank Pym. Δηλαδή, όμορφα, απλά και σωστά όλα, με μια φοβερή θετικότητα να αναβλύζει καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας. Όπως πρέπει δηλαδή να είναι μία main, μία απλή ρε παιδί μου super hero movie. Εάν κάποιος ρε παιδί μου με ρωτούσε, Θωμά, από πού πρέπει να ξεκινάει μία super hero movie ρε παιδί μου, ποια είναι η βάση της, τότε θα έφερνα ως παράδειγμα την πρώτη ταινία Ant-Man, όπως και η πρώτη ταινία Thor, όπως και η πρώτη ταινία Iron Man, όπως και η πρώτη ταινία Captain America, όλες αυτές είναι στην ίδια κατηγορία. Βέβαια, όχι εις άξιας, καταλάβατε τι εννοώ. Εγώ βέβαια είμαι της πιο dark σχολής, δεν είμαι τόσο της χαριτομενιάς, αλλά εντάξει, δεν μπορώ και να μην δω τα πράγματα αντικειμενικά εδώ πέρα. Η δεύτερη ταινία Ant-Man τώρα, παιδιά, ήταν με διαφορά η χειρότερη MCU ταινία, κατά τη δική μου άποψη, μέχρι να βγει η τρίτη και να της πάρει επάξια τη θέση. Τώρα τι να λέμε ρε παιδιά, ή κρατάς το legacy ψηλά ή δεν το κρατάς. Well, the 60s were fun, but now I'm paying for it. Ο κύριος λόγος τώρα που δεν συμπάθησα ποτέ τη δεύτερη ταινία Ant-Man είναι γιατί στην ουσία μιλάμε για μια ταινία χωρίς κακό. Γιατί τώρα μην μου πει κανένας ότι τον έπεισε ως κακιά η Ghost που πεταγότανε αραιά και πού μέσα στην ταινία για να παίξει αόρατες φάπες με τους πρωταγωνιστές μας και αυτές μέτριες. Γενικά, ρε παιδί μου, δεν είναι και ότι καλύτερο να βλέπεις καμιά δεκαριά άτομα μέσα σε μια ταινία να κυνηγάνε ένα κινητό μικροσκοπικό εργαστήριο το οποίο αραιά και πού το φουσκώνουν σε διαφορετικά μέρη, λες και είναι τσίρκο σε περιοδία. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Αλλά ξέρετε τι άλλο επίσης δεν θα πάρω? Την τρίτη ταινία. You've made a big mistake. I'm an Avenger. I've called the other Avengers. You're an Avenger. Have I killed you before? What? Έχει γίνει και καλή ή κακή βίντεο αναλυτικότητα που μπορείτε να το δείτε και να διασκεδάσετε με το Quantum Mania, παιδιά. Δηλαδή να κάνετε αυτό που δεν θα κάνετε άμα δείτε την ίδια την ταινία. Γιατί το Quantum Mania, παιδιά, ουσιαστικά είναι μια ταινία χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή, σε σχέση με την προηγούμενη της, που ήταν όπως ήταν, αλλά τουλάχιστον τα βασικά τα έκανε σωστά, ήρθε αυτή για να μην τα κάνει ούτε αυτά. Πραγματικά, ό,τι και να πω είναι λίγο για αυτή την ταινία, αφήστε που τα έχω πει όλα στο βίντεο καλή ή κακή. Γενικά, το μόνο που μπορώ να πω ότι έσωσε την κατάσταση είναι η ερμηνεία του Majors, που είναι φοβερά ταλαντούχος άνθρωπος, αλλά όταν σου δίνουν έναν τόσο κενό χαρακτήρα, παιδιά, που παθαίνει αμνησία κάθε λίγο και λιγάκι και ξεχνάει τις δυνάμεις του,
Πώς θα να κάνεις και εσύ ο καψερός. Αυτά για την Ant-Man τριλογία. Πάμε στο επόμενο. Νούμερο 6. Thor Trilogy. Εάν μια μέρα σκοτήσεις από το κρεβάτι σου, ανοίξεις την ντουλάπα χωρίς όμως να ανοίξεις τα φώτα και ντυθείς μέσα στο σκοτάδι, τότε το αποτέλεσμα που θα δεις στο τέλος θα αντικατοπτρίζει απόλυτα την τριλογία Thor. Και την τετραλογία, αλλά εδώ μιλάμε για τριλογίες. Ευτυχώς. Για την τριλογία Thor. Γιατί η πρώτη ταινία Thor μας παρουσιάζει έναν Thor θεό που χάνει τις δυνάμεις του και μετά, όντας άξιος να τις πάρει πίσω, τις ξαναπαίρνει και συνεχίζει τη φάση του. Η δεύτερη μας παρουσιάζει έναν Thor Batman που απλά μπορεί και πετάει κεραυνούς και χειρίζεται ένα σφυρί. You needn't have come so far, Asgardian. Death would have come to you soon enough. Not by your hand. Και η τρίτη απλά δείχνει τον Thor μετά από πολυετή παρέα με τον Spider-Man. That's what you... Because that's what heroes do. Με άλλα λόγια, άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Όπως προείπα, η πρώτη ταινία Thor είναι ακριβώς της ίδιας κατηγορίας με την πρώτη ταινία Ant-Man. Απλό σεναριάκι, ένα ρομάντσο με την petite Natalie Portman, έξυπνο χιούμορ, ωραία σκηνοθεσία και έναν πολύ decent κακό, και όταν μιλάμε για το Loki το επίπεδο ανεβαίνει από μόνο του και μέχρι εκεί. Πολύ ωραία και όμορφη. Στη δεύτερη ταινία τώρα, ο σκηνοθέτης της, ο Alan Taylor, είχε ένα πολύ διαφορετικό και αρκετά σκοτεινό όραμα στον εγκέφαλό του, το οποίο μάλλον δεν είχε παρουσιάσει εξ αρχή στη Marvel. Φτιάχνει λοιπόν την ταινία, το την παρουσιάζει και αυτοί μόνο που δεν έπαθαν εγκεφαλικό από το αποτέλεσμα. Πολύ σκοτάδι, ρε αδερφέ, του λένε. Πολύ σκοτάδι. Μας μπέρδεψες μάλλον με την DC. Λοιπόν, άστο, το έχουμε εμείς το πράγμα και παιδιά έγινε αυτό που γινόταν σχεδόν πάντα όσο έκανε το επάγγελμα του γραφίστα. Δηλαδή, εγώ να τους φτιάχνω κάτι σύμφωνα με τις δικές μου γνώσεις και το δικό μου γούστο και αυτοί μετά να κάνουν χίλιες δυο αλλαγές και να καταλήγει αυτό που τους δίνω να είναι σαν ζωγραφιά πεντάχρονου. Κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί αν άφηναν τον Taylor να βγάλει προς τα έξω 100% το όραμά του, ίσως το Thor The Dark World να ήταν όντως dark και ίσως να ήταν και από τις αγαπημένες μου MCU ταινίες. Αλλά η Marvel 4 χρόνια μετά βρίσκει επιτέλους, παιδιά, τον εκλεκτό σκηνοθέτη, τον αστιάτορα που χρόνια έψαχνε, εν ονόματι Taika Waititi, ο οποίος ναι μεν έφτιαξε την καλύτερη ταινία του franchise μέχρι εκείνη τη στιγμή για το Ragnarok εννοώ, αλλά λίγα χρόνια μετά, μάλλον 5 χρόνια ακριβώς μετά, έφτιαξε και την χειρότερη αυτού του franchise. Ευτυχώς όμως για τον Taika Waititi μιλάμε για τριλογίες σήμερα, γιατί εάν μιλούσαμε για τετραλογίες θα σας έλεγα ότι πρέπει να είσαι πολύ κεφτές για να έχεις ως κακό στην ταινία σου τον Christian Bale και να βγάζεις αυτή την κουράδα προς τα έξω. Και ο Christian Bale, προσέξτε, να δίνει και την ψυχούλα του στο ρόλο, έτσι. Μιλάμε τώρα για κατόρθωμα. Τέλος πάντων. Η τρίτη ταινία όμως, Thor, τα έκανε όλα σωστά. Άσχετα εάν σου αρέσει ή όχι αισθητικά, τα έκανε όλα σωστά. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο όραμα εξ αρχής, το οποίο εκτελέστηκε άρτια από τον Waititi και επίσης σε αυτή την ταινία δεν άφησε και 100% τον εαυτό του ελεύθερο, ευτυχώς και για εκείνον αλλά και για μας. Χιούμορ τόσο όσο, δράμα τόσο όσο, μια φοβερή κακιά την Χέλα εννοώ, παιδιά, η οποία μπορεί να μην είχε πολύ χρόνο στην ταινία, αλλά ήταν και λογικό γιατί μιλάμε για ένα παντοδύναμο όν που με κάποιο τρόπο σεναριακό έπρεπε να το περιορίσουν για να δουλέψει κιόλας μέσα στην ταινία. Γιατί, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο να χειριστείς έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι τόσο δυνατός όσο είναι η Χέλα, όσο είναι ο Σούπερμαν και γενικά όλοι αυτοί οι χαρακτήρες τύπου Σούπερμαν, διότι κάπως πρέπει να τους κάνεις να δουλέψουν, δηλαδή κερδίζουν τους πάντες για πλάκα, οπότε κάπως πρέπει να τους αποδυναμώσεις. Ίσως στο μέλλον να αφιερώσω ένα ολόκληρο επεισόδιο που να εξηγώ το πώς μπορείς να αναδείξεις ένα τέτοιο είδους χαρακτήρα. Αν γουστάρετε, γράψτε μου στα σχόλια. Και για το τέλος να πω πως το Ragnarok έχει ένα χαρούμενο-λυπητερό τέλος που, εάν δεν είναι, ρε παιδί μου, κακό τέλος που τα προτιμώ εγώ, αυτό που προτιμώ απέναντι μετά είναι ακριβώς αυτό που έχει το Ragnarok. Αυτά, προχωράμε. Νούμερο 5. Spider-Man Trilogy. Ναι, παιδιά, ναι. Και εμένα είναι ο Spider-Man ο αγαπημένος μου Marvel χαρακτήρας, αλλά εκτός MCU. Γιατί το MCU επέλεξε να δέσει πάρα πολύ τον Peter Parker με τον Tony Stark ώστε να μπορέσει να τον χώσει μέσα στους Avengers και κατ' επέκταση μέσα στο ενίο κινηματογραφικό της σύμπαν, κάτι το οποίο δεν το χώνευσα ποτέ, δεν το συμπάθησα ποτέ, όσο καλός και να ήταν ο Tom Holland στο συγκεκριμένο ρόλο.
Και νομίζω ότι και πολλοί από εσάς θα συμφωνείτε σε αυτό. Τον έδεσε τόσο πολύ, ρε παιδιά, που ουσιαστικά η πρώτη και η δεύτερη ταινία Spider-Man μέσα στο MCU είναι ο Peter Parker να φυτεί στα ΙΕΚ Tony Stark. Σέβομαι βέβαια και καταλαβαίνω το ότι ήθελαν να διαφοροποιήσουν αρκετά τον νέο Spidey από τους προκάτοχούς του οι οποίοι είχαν κάνει χαμούλη στο παρελθόν. Αλλά παιδιά, φάνηκε το πόσο υποδιέστερος είναι των προηγούμενων εκδόσεων του ο νέος Spidey όταν βρέθηκαν όλοι μαζί στην τρίτη ταινία και έσωσε στην ουσία η τρίτη ταινία όλη την τριλογία. Και την έσωσε πρώτον γιατί εμφανίστηκαν τρεις Spider-Man σε μια ταινία, το οποίο είναι ο βασιλιάς των cheat, αλλά και γιατί αποφάσισαν σε αυτή την ταινία να δώσουν έναν original Spider-Man στο κοινό. Επιτέλους. What are you doing, May? Please, will you just wake up and talk to me, please? Να κάνουν δηλαδή τον New Age Parker να ματώσει, να λυπηθεί, να χάσει έναν κοντινό του άνθρωπο, έναν δικό του άνθρωπο. Τώρα θα μου πεις, είχε χάσει και τον Tony Stark. Θα σου πω ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να χάσεις τον άνθρωπο που σε μεγάλωσε. Τα έχουμε ξαναπεί, Spider-Man χωρίς απώλεια θείου ή θείας, πολύ απλά, όμορφα, ωραία και ντόμπρα, δεν είναι Spider-Man. Η πρώτη ταινία Spider-Man λοιπόν, το Homecoming, ξεκινάει με τον Peter Parker να πηγαίνει στην κατασκήνωση εν ονόματι Avengers. Συνεχίζει με τον Tony Stark να τραβάει το αυτί του Peter Parker γιατί ήταν κακό παιδί. Και καταλήγει με τον Peter Parker να παλεύει σε μια παραλία με τον Vulture του Michael Keaton. Η δεύτερη ταινία τώρα, για την οποία έχει γίνει και καλή κακή αναλυτικότητα, το πάτσε κάπου εδώ πάνω για να το δεις, έχει μέσα Jake Gyllenhaal, ο οποίος, παιδιά, αναπαριστά επακριβώς τα skills που έχουν όλοι οι πολιτικοί. Κορόιδευε τον κόσμο δηλαδή. Εννοείται ότι και σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστής είναι ο Tony Stark, αν και έχει πεθάνει, αν είναι δυνατόν. For the next Tony Stark, I trust you. Say Edith. Με τον Peter Parker εδώ πέρα να παρουσιάζεται ως ένας αγαθούλης νέος, ο οποίος παρασύρθηκε από τον πολυμήχανο κακό της ταινίας. See you later, man. See ya. See, that wasn't so hard. Πάλι καλά, τουλάχιστον το Farm From Home έχει μια πολύ ωραία εξέλιξη χαρακτήρα, καθώς στο τέλος ο Peter Parker, για να αντιμετωπίσει αυτόν τον κακό, για να τον νικήσει, πρέπει να εξελιχθεί, πρέπει να ξεπεράσει τους φόβους του. Και έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα για τρίτη ταινία, το No Way Home, το οποίο σε κέρασε παγωτό, βανίλια, σοκολάτα, στρατσιατέλα, μπουένο, μπισκότο και σου κέρασε και από πάνω υγρή μερέντα. Όπως και να το κάνεις, όταν μέσα σε μια ταινία βάζεις όλους τους αγαπημένους κακούς από τις προηγούμενες Spider-Man ταινίες και βάζεις και τους δύο αγαπημένους παλιούς Spider-Man, οι πιθανότητες για να χάσεις είναι μηδαμινές. Έχει γίνει και για αυτή την ταινία καλή κακή, πάτησε κάπου εδώ για να το απολαύσεις. Το No Way Home, το έχουμε ξαναπεί, δεν άλλαξε τον κινηματογραφικό κόσμο, αλλά σίγουρα τον έκανε πολύ πιο ευτυχισμένο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα δάκρυα χαράς που έτρεχαν στην πρεμιέρα της ταινίας. Προχωράμε. Νούμερο 4. Iron Man Trilogy. Από εδώ και πέρα, παιδιά, έχουμε τριλογίες που εάν δεν τα έκαναν όλα σωστά, τουλάχιστον τα περισσότερα τα έκαναν. Στην τέταρτη θέση, λοιπόν, θα βάλουμε την Iron Man Τριλογία. Μία τριλογία που τα είχε σχεδόν όλα. For your consideration, the Jericho. Μία τριλογία που έχει ένα χαρακτηριστικό, το οποίο θεωρώ είναι το απαραίτητο χαρακτηριστικό που πρέπει να χαρακτηρίζει μία τριλογία, μία δηλαδή ολοκληρωμένη ιστορία. Έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα στο τέλος της. Γιατί ο Tony Stark ξεκινάει την τριλογία ως ένα ψωνισμένο παιδάκι που την πέφτει σε ό,τι κινείται και πουλάει μούρι και όπλα με μεγάλη περηφάνεια. Και καταλήγει ένας συνειδητοποιημένος άνδρας, ο οποίος πλέον μπορεί να πάρει κάθε ευθύνη στην πλάτη του. Γιατί στην πρώτη ταινία καταλαβαίνει πως αυτοί που είχε δίπλα του, αυτοί που εμπιστευόταν στην ουσία τόσα χρόνια τον κοροϊδεύαν. Στη δεύτερη συνειδητοποιεί πως ο πατέρας του δεν είναι ο Άγιος όπως τον παρουσίαζαν, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και ο ψυχρός πατέρας που νόμιζε όλα αυτά τα χρόνια πως ήταν. Και στην τρίτη ταινία καλείται να παλέψει με τους δικούς του δαίμονες, να τους ξεπεράσει ώστε να μπορέσει στο μέλλον να έχει την καλύτερη έκδοση του εαυτού του. Η αλήθεια είναι πως ξαναείδα τώρα πρόσφατα την τριλογία του Iron Man και την εκτίμησα αρκετά παραπάνω από ό,τι την είχα εκτιμήσει παλαιότερα, παιδιά. Ίσως και να φταίει και η κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο σινεμά, όπως και να το κάνεις, αλλά ήταν τα standards τότε,
Άλλα είναι τώρα. Πάλι καλά και για μας, αλλά και για τους κινηματογράφους που μετά από 20 χρόνια ξανά παίξαν τα Lord of the Rings στα σινεμά, παιδιά, γιατί δεν μας έβλεπα καλά. Νούμερο 3. The Avengers Trilogy. Όταν στην πρώτη ταινία Iron Man συνειδητοποιήσαμε ότι η Marvel πάει να μας δώσει ταινία με εκδικητές, το ουρλιαχτό που θέλαμε να βγάλουμε ήταν τόσο μεγάλο που τελικά δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε. Όταν κιόλας το 2012 κυκλοφόρησε και η ταινία Avengers, καλά, εκεί πλέαμε σε πελάγια ευτυχίας γιατί είδαμε πως η ταινία τελικά ήταν και καλή. Βέβαια δεν είναι από τις αγαπημένες μου, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό και μάλιστα πολλοί από εσάς που παρακολουθείτε καιρό το κανάλι θα το γνωρίζετε ήδη. Δεν τη θεωρώ κακή βέβαια ταινία, μην παρεξηγηθώ, αλλά δεν την προτιμώ ρε παιδί μου, δεν είναι στις προτιμήσεις μου. Πάντως εκτιμώ το ότι έχει θάνατο μέσα, το οποίο πάντοτε, πάντοτε όμως το εκτιμώ στις ταινίες και ιδίως όταν αυτές είναι του MCU που ο θάνατος είναι πιο αραιό φαινόμενο και από την Coca-Cola που σου πουλάνε στα σινεμά. Η δεύτερη ταινία πάλι, σε αντίθεση με την πρώτη, είναι μία από τις αγαπημένες μου γιατί, παιδιά, τα συνδυάζει όλα. Έχει και την θετικότητα που γουστάρω να βλέπω στις ταινίες της Marvel, αλλά ταυτόχρονα και το δράμα και τη σοβαρότητα που πρέπει και πάλι να υπάρχει για να σε κρατήσει μέχρι το τέλος. You think you're saving anyone? I turned that key and dropped this rock a little early and it's still billions dead. Even you can't stop that. Έχει έναν τούμπανο κακό, τον Ultron με τη φωνάρα του James Spader. Έχει Pietro και Wanda Maximoff με τον πρώτο να γίνεται λατιέρα και τη δεύτερη να γίνεται εκδικήτρια. Έχει πρώτη εμφάνιση Vision και έχει, παιδιά, και την απίστευτη μαχάρα μεταξύ Hulk και Iron Man μέσα σε στολή Hulk Buster. Μία από τις αγαπημένες μου μάχες στο MCU, μη σας πω η αγαπημένη μου, πάντοτε θα ντυθώ, θα γουστάρω την πέτσα μου, θα τρελαθώ και σίγουρα, παιδιά, στο μέλλον θα αποκτήσω μία φιγούρα Hulkbuster, δεν θα ησυχάσω άμα δεν πάρω. Για εμένα πάντα το Age of Ultron έχει βρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε μία live action μεταφορά μια super hero movie, αλλά ταυτόχρονα και μια ταινία που προέρχεται από τα κόμικ. Και το σημαντικότερο, παιδιά, συμπαθώ τόσο πολύ αυτή την ταινία γιατί κάθε φορά που θα τη βάλω να παίξει θα μου φτιάξει τη διάθεση. Δεν ξέρω, μου βγάζει μια απίστευτη θετικότητα. Και τώρα, εντάξει, τι να πούμε για τα Infinity War και Endgame που ουσιαστικά, παιδιά, είναι μια ταινία, έτσι. Τριλογία είναι τα The Avengers. No, no, give me that. You have the little one. Μια ενιαία ιστορία είναι που την έσπασαν στα δύο για πρακτικούς λόγους, γιατί δεν είναι και ότι καλύτερο να κάθεσαι 6 συνεχόμενες ώρες μέσα σε ένα σινεμά. Θα πιαστεί ο κόλλος, όχι τίποτα άλλο. Είναι δύο ταινίες cheat γιατί έχουν μέσα όλους τους αγαπημένους χαρακτήρες από το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Κάτι όμως που, παιδιά, εάν δεν γίνουν τα πράγματα σωστά από πλεονέκτημα, μπορεί πολύ άνετα να γίνει μειονέκτημα και μάλιστα τεράστιο. Γιατί το να έχεις τόσους πολλούς χαρακτήρες, σημαντικούς χαρακτήρες κιόλας μέσα σε μια ταινία, παιδιά, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα να το διαχειριστείς και να φτιάξεις μια ωραία ροή στην ταινία ώστε να μπορεί να την ακολουθήσει και όλα στην ιστορία σου ο θεατής. Όταν όμως είσαι τα αδέρφια Ρουσό, δεν κολλώνεις κάτι τέτοια. Οι περισσότεροι, παιδιά, θα γνωρίζετε την αδυναμία που έχω στο Infinity War. Είναι η μοναδική ταινία της Marvel που έχει 100% κακό τέλος, δηλαδή χώρια από το ότι τα κάνει όλα σωστά, είναι γενικά ταινιάρα, έχει και το τέλος που εγώ προτιμώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, παιδιά, τη στενοχώρια με την οποία βγήκα από το σινεμά μετά τη θέαση του Infinity War, αλλά επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ και την ευεξία που ένιωθα μετά την θέαση της ταινίας Endgame. Μιλάμε για δύο ταινίες που έχουν αντίστροφες ροές. Avengers! Γιατί το Infinity War ξεκινάει με αισιοδοξία και καταλήγει με το μισό σύμπαν να γίνεται σκόνη και η δεύτερη ταινία ξεκινάει με τη μισοάδια γη, όπως καταλάβατε ξεκινάει με απαισιοδοξία και καταλήγει με πανηγυρισμούς για καπνογόνα. Ή κάποιος άλλος με πιο ποιητικό λόγο από εμένα θα έλεγε πως η δεύτερη ταινία στο Endgame, δηλαδή οι εκδικητές, αναγεννιόνται μέσα από τις στάχτες τους και θα πέταγε πίσω το κασκόλ του όσο κάπνιζε την πίπα του. Ρε YouTube, γιατί έβαλες μπιπ τώρα? Η πίπα δεν είναι φρυσιά, μωρέ. Το εργαλείο καπνίσματος, λέω, μωρέ. Τι πίπα. Πίπα.
Τέλεια. Νούμερο 2. Guardians of the Galaxy Trilogy. Πρόσφατα έκλεισε αυτή η τριλογία, παιδιά, και νομίζω ότι η κυκλοφορία της τρίτης ταινίας Guardians ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Ή μάλλον ήρθε τη στιγμή που το MCU ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Όχι, τώρα έχει πολλές ελπίδες να ανακάμψει. Άλλωστε, όλοι ξέρουμε πως ένα χελιδόνι δεν έφερε ποτέ την άνοιξη. Ο James Gunn το αλάνει. James Gunn είχε ένα πλάνο εξ αρχής στο μυαλό του και το εκτέλεσε άρτια. Ένα πλάνο που του επέτρεψε να μην ασχοληθεί καθόλου με τον αχταρμά που λέγεται Multiverse και να γράψει τη δική του ιστοριούλα. Αυτό που πρέπει αρχικά να εκτιμήσουμε από αυτή την τριλογία, παιδιά, είναι πως όλες οι ταινίες Guardians με την κυκλοφορία τους έδωσαν και κάτι φρέσκο και στον τομέα τους αλλά και γενικά στον κινηματογράφο. Όλες όμως έχουν μέσα τους και από μία ή περισσότερες φρέσκες ιδέες. Oh! You said it yourself, bitch. We're the Guardians of the Galaxy. Η πρώτη ταινία ήταν αυτή που έφερε για πρώτη φορά αυτό το ιδιαίτερο στυλ της cyberpunk αισθητικής με αυτό το φρεσκοπαλιό soundtrack να τον τίνει όλο αυτό. Ένα στυλ, παιδί μου, που χαρακτηρίζει όλες τις ταινίες του James Gunn. Από τη δεύτερη ταινία τώρα, ποιος θα ξεχάσει την φοβερή, την πολύ ωραία και φρέσκια πρώτη σκηνή της ταινίας με τον Baby Groot να πρωταγωνιστεί μπροστά στην οθόνη και από πίσω να παλεύουν οι Guardians με ένα εξωγήινο τέρας. Που να σας πω την αλήθεια, η δεύτερη ταινία Guardians δεν είναι από τις αγαπημένες μου, δεν μπορώ να πω ότι την εκτιμώ τόσο πολύ, αλλά παιδιά, είναι η ταινία που με έχει κάνει να γελάσω πιο πολύ από κάθε άλλη ταινία στο MCU, και εννοώ στην σκηνή που ο Baby Groot προσπαθεί να φέρει τα σωστά εργαλεία στον Rocket Raccoon και να μπορέσει να διαφύγει από τη φυλακή. Παιδιά, είχα χεστεί στο γέλιο μέσα στο σίνεμα. That's a desk. We told you it was this big. Κάνει κυλίτσα όμως, παιδιά, δεύτερη ταινία Guardians, προς τη μέση της συγκεκριμένα. Δεν συμπαθώ και τόσο πολύ τον κακό της. Ίσως γι' αυτό τον λόγο την έβαλα και στη δεύτερη θέση της συγκεκριμένη τριλογία. Δηλαδή, ο λόγος ήταν η δεύτερη ταινία της. Γιατί η τρίτη ήρθε και τα εκτόξευσε όλα στο Θεό. Where we came from. Ο πιο όριμος σκηνοθετικά James Gunn που έχω δει μέχρι σήμερα ήρθε, είπε hold my beer και παρέδωσε στο franchise που έχει βάλει ανεξίτηλα την υπογραφή του, παιδιά, διαμφισβήτητα, το τέλος που της άξιζε. Γιατί η τρίτη ταινία, κατά την γνώμη μου, είναι καλύτερη ταινία της τριλογίας σε όλους τους τομείς. Ή μάλλον σχεδόν σε όλους, γιατί το soundtrack της, ναι μεν, ήτανε πολύ ταιριαστό, αλλά δεν ήτανε όσο καινοτόμο ήταν το soundtrack στις προηγούμενες. Δεν θα κάνω κάποιο σπόιλερ, δεν θέλω να μου ανησυχείτε, καμία σχέση με αυτό. Το μόνο που θέλω να πω είναι πως το τρίτο κεφάλαιο κλείνει ιδανικά την ιστορία όλων των ηρώων της. Και το κάνει αυτό πολύ ωραία, πολύ οργανικά. Σου μαθαίνει και πράγματα από το παρελθόν του, τα οποία σε βοηθούν και να δεθείς ακόμη περισσότερο, αλλά και να ακολουθείς η συγκεκριμένη ιστορία. Παρόλο που τους συγκεκριμένους χαρακτήρες, τους συγκεκριμένους ηρώες τους έχεις δει ήδη σε τουλάχιστον 4 ταινίες, έτσι. Αυτοί κάθονται να σου ξανασετάρουν κάποια πράγματα ώστε να μπορείς να παρακολουθήσεις την ταινία σαν άνθρωπος. Το καταλάβατε, δημιουργοί του Quantumania, που μου μπήκατε στην τρίτη πράξη από το πρώτο τέταρτο? Έτσι γίνεται σωστά. Το τρίτο κεφάλαιο της Guardian τριλογίας και κλείνει πολύ όμορφα την ιστορία του, αλλά και περνάει πολύ όμορφα μηνύματα. Και τα κάνει αυτά και με σωστό σετάρισμα των χαρακτήρων της, όπως προείπα, αλλά και πολύ ωραίο σετάρισμα του κακού της. Εάν μια ταινία, παιδιά, σου πουλήσει πολύ ωραία τον κακό της, είναι πολύ δύσκολο στο τέλος της να αποτύχει. Άλλωστε, όταν έχεις ταλέντο, ταυτότητα και ένα συγκεκριμένο όραμα και πλάνο, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να αποτύχεις σε αυτό που θες να βγάλεις προς τα έξω. Σε ευχαριστούμε πολύ, James Gunn, λοιπόν, για αυτό το πολύ όμορφο κινηματογραφικό ταξίδι που μας πήγες. Πάμε στην κορυφή. Νούμερο 1. Captain America Trilogy. Θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέω, να τονίζω, να φωνάζω πως όλες οι ταινίες έχουν την υποχρέωση να περνάνε ένα ή περισσότερα ηθικά διδάγματα στον θεατή, πόσο μάλλον όταν αυτές οι ταινίες είναι ταινίες σαν τις Marvel, τις DC και γενικά σούπερ ηρωικές ταινίες που τραβάνε νέο κόσμο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η τριλογία, λοιπόν, που είναι master σε αυτό το τομέα, είναι η τριλογία του Captain America. Από την πρώτη ταινία, που στη μισή της διάρκεια προάγει τα μηνύματα του να μην τα παρατάς, να μην λιποψυχείς και να συνεχίζεις να προσπαθείς με όσα έχεις για αυτό που γουστάρεις και πιστεύεις.
Get away! Get back! Και στο δεύτερο μισό της, όταν γίνει πια Captain America ο Steve Rogers, να σου προάγει άλλα μηνύματα. Δηλαδή, η δύναμη και η θέση, η ισχυρή θέση που πλέον έχεις, να μην αφήσεις να σε αλλάξουν σαν άνθρωπο. Να παραμείνεις ηθικός όπως ήσουν εξ αρχής. Πάμε στη δεύτερη ταινία τώρα. Τεράστιος τίτλος, μην εγκαταλείπεις ποτέ τον φίλο σου. Να τον πιστεύεις, να τον αγαπάς και να τον στηρίζεις, ακόμη και όταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος πιστεύει το αντίθετο γι' αυτόν. Bucky. Who the hell is Bucky? Ένα μήνυμα που συνεχίζεται και στην τρίτη ταινία Captain America, αλλά παιδιά που μας οδηγεί και σε ένα τεράστιο δίλημα. Sokovia Accords. And if we come to a decision you don't like, then you retire. Αξίζει να κάνεις έναν συμβιβασμό ή πολλούς συμβιβασμούς, να ρίξεις νερό στο κρασί σου ώστε να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση για να την γυρίσεις πιο μετά, ή μένεις αμετάκλητος σε αυτά που πιστεύεις, όσο κακό και αν κάνει αυτό στους γύρω σου. Και σε σένα τον ίδιο δηλαδή. Ένα δίλημα, παιδιά, που το βάζει ναι μεν η τρίτη ταινία, αλλά ποτέ δεν το απαντάει, αφήνει σε εσένα να κρίνεις ποια είναι η σωστή απάντηση στο ερώτημα αυτό. This isn't gonna change what happened. I don't care. He killed my mom. Γιατί στην ουσία στο Civil War, παιδιά, και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο, αλλά ταυτόχρονα και οι δύο πλευρές έχουν άδικο. Το πρώτο Captain America, παιδιά, είναι για εμένα τουλάχιστον από τις πιο satisfying ταινίες του MCU. Η δεύτερη ταινία τώρα, το Winter Soldier, είναι σίγουρα στο top 3 των καλύτερων Marvel ταινιών, των καλύτερων MCU ταινιών, αλλά και γενικά Marvel ταινιών, και για κάποιους η καλύτερη κιόλας. Και η τρίτη ταινία, παιδιά, το Civil War, είναι μια κατηγορία από μόνη της. Avengers vs. Avengers. Τώρα ρε παιδιά, θέλετε να σας πω κι άλλα? Τι να λέμε τώρα, μιλάμε για την καλύτερη τριλογία του MCU με τεράστια διαφορά κιόλας. Τα αδέρφια Ρουσό έχουν σκηνοθετήσει τις περισσότερες ταινίες μέσα στο MCU και όχι αδίκως, παιδιά, γιατί έχουν παραδώσει διαμάντια. Αυτή ήταν λοιπόν η δική μου αντίστροφη μέτρηση με όλες τις MCU τριλογίες. Τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ήρθε η στιγμή να πάτε κάτω στα σχόλια και να τις κατατάξετε από την χειρότερη προς την καλύτερη ή ανάποδο ό,τι σας βολεύει. Περιμένω να δω τα γούστα σας. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ.